Κάτοικοι της αφρικανικής χώρας στη σημερινή Γουινέα υποδέχονται με ενθουσιασμό τους παίκτες της εθνικής ομάδας Ισπανίας. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε φιλικό παιχνίδι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αφού εκλαμβάνεται ως νομιμοποίηση του δικτατορικού καθεστώτος της χώρας. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, απλά ποδοσφαιριστές. Δεν ήρθαμε για να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε ή να ανατρέψουμε κανένα, απάντησε ο Ισπανός προπονητής. Η ηγεσία της αντιπολίτευσης που βρίσκεται εξόριστη στην Ισπανία δεν κρύβει την αγανάκτησή της για την απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αφήνει υπονοούμενα για τα κίνητρά της. Η πρεσβεία της σημερινής Γουινέας στη Μαδρίτη μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτός ο αγώνας. Θέλουμε να γίνει αφορμή η διεθνής κοινότητα να καταδικάσει το δικτατορικό και σκληρό καθεστώς του Ομπιάνγκ εναντίον του λαού της χώρας, δήλωσε στο Euronews ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Ο Θεοντόρο Ομπιάνγκ κατηγορείται για συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταλήστευση του πλούτου της πετρελοπαραγωγού η σημερινής Γουινέα.